Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο των οικονομικών εξελίξεων, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών επέστρεψε στα επίπεδα του 2014. Μεγάλη χαμένη βγαίνουν όμως όπως φαίνεται τα νοικοκυριά, αφού παρόλο που η ανάπτυξη αργεί πάντα να διαδοθεί στην κοινωνία, τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης αποδεικνύουν πως το 2014 για πρώτη φορά η καταναλωτική δαπάνη είχε αυξηθεί μετά από 7 χρόνια κρίσης, ενώ τα επόμενα χρόνια τα νοικοκυριά έχασαν ό,τι κέρδισαν το 2014. Δεν φτάνουν. Συντάξεις είναι πολύ μικρές. Δεν φτάνουν. Δεν βλέπουν έξω τι γίνεται παντού. Δεν ξέρουν εδώ τι κάνουν. Εδώ κόβουν μου. Ο άντρας μου πήρε 17,50 και το να αφήσει 8 ευρώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οπότε οι πολίτες πλέον επιλέγουν μία μέρα να πάνε στο σούπερ μάρκετ να κάνουν τα πόλεις απαραίτητα. Δύο φορές. Εγώ δεν πάω. Πολύ φορολογία. Γι' αυτό δεν ψωνίζει. Άλλωστε, πρωτού που λέει ένας χρόνος δύο, τι κατανάλωση γινόταν τώρα, είναι άδειο το μαγαζί. Αφού δεν έχει λεφτά, τι θα ψωνίσει. Με τόση φτώχεια που υπάρχει, τα κυρίως απαραίτητα, μόνο αυτά. Τις τιμές πώς τις βλέπετε? Για να ειλικρινήσω, εγώ ένα άτομο είμαι, δεν βλέπω τιμές. Το παίρνω και... Αντίστοιχη είναι και η πορεία της ανάπτυξης στη χώρα, με το δελτίο να αναδεικνύει πως η ανάπτυξη του 2017 οφείλεται κυρίως στην ύφεση της διετίας του 2015 και 2016. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη βουτιά των ετών 2008-2011, η πτώση του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος συγκρατήθηκε στα έτη 2012-2013 και 2014, κατέγραφε πλέον καθαρή αύξηση 0,7%. Στη διετία 2015-2016 όμως, η άνοδος ανακόπηκε και το ΑΕΠ έχασε και 0,5%, με το 2017 η ανάπτυξη να βρίσκεται στο 4%, κάτω δηλαδή και από το 2% που προέβλεπε ο Πρωθυπουργός. Οι Έλληνες καταναλωτές πλέον δαπανούν το 1 τρίτο των εσόδων για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ήδη διατροφής αλλά και υγιεινής. Τα ποσοστά της κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά, καθώς πλέον οι πολίτες δηλώνουν έτοιμοι να καλύψουν μόνο τις βασικές τους ανάγκες. Πιο πολύ κοιτάει τις τιμές παρά την ποιότητα, αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχει κάποια κίνηση. Τα απολύτως απαραίτητα όλοι? Ναι, κυρίως ναι. Δηλαδή παλιά ψωνίζανε πιο, δεν σκεφτόντουσαν την ποσότητα τόσο πολύ, τις τιμές. Τώρα πλέον ο κόσμος κοιτάει και τις τιμές και την ποσότητα. Είναι μετρημένοι δηλαδή πολύ. Δηλαδή η κίνηση στην αγοριστική, στη δημοτική αγορά πώς είναι? Είναι πεσμένη. Είναι αρκετά πεσμένη και κάθε χρόνο είναι πιο πεσμένη. Αναλυτικότερα, αναφορικά με τις ευείονες προοπτικές για το 2018, καταγράφονται οι εξής οικονομικές εξελίξεις. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 18,5% σε ετήσια βάση. Η πιστωτική επέκταση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,6% τον Ιανουάριο, εναντί μείωσης κατά μείον 0,5% τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουαρίου 2018, οι πωλήσεις οχημάτων αυξήθηκαν συνολικά 41,6% ετησίως, ενώ από το 2007 έως και το 2016 ο αριθμός των χρεοκοπιών σε όλη την Ελλάδα σταθερά αυξανόταν, αντίθετα με το 2017 όταν μειώθηκε και το 2018 προβλέπεται να μειωθεί ακόμη ταχύτερα.